Επιστρέψαμε στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, στη Λάρισα, όπου βλέπετε τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και βλέπουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων και πρώτα αυτή του Ολυμπιακού Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου λοιπόν, ο οποίος θα παραταχθεί σήμερα με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Ηλία Μακριονίτη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά θα παίξει ο Νίκος Μπουτζίκος και δεξιά ο Θωμάς Γρεκός στην άμυνα. Ενώ τα δύο center back θα είναι ο Δημήτρης Βοσνακίδης με τον Μανώλη Φαζό. Στο χώρο του κέντρου ο Αντώνης Τσιάρας, ο Λιούμπομιρ Στεφάνοβιτς, ο Στάθης Ρόκας και ο Θωμάς Τσίτας. Ενώ στην επίθεση θα παίξουν ο Ιβάν Ράντι με τον Φίλιππο Σκοπελίτη, ο Τσίτας, ο οποίος βεβαίως είναι και ο center forward της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Στον πάγκο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου είναι ο Γκότια Κλεμέντε, ο Νίκος Γιδόπουλος, ο Βασίλης Κουτσιανικούλης, ο Παύλος Λάσκαρης, ο Μάρκος Ντούνης, ο Σεραφείμ Παπαϊωάννου και ο Στέλιος Πόζογου. Βλέπουμε ήδη την σύνθεση της Βέρειας που παρατάσσεται με 4-3-3 τον Παναγιώτη Βοσνιάδη κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπακ τον Αστέριο Μουχάλη και αριστερό τον Σταύρο Πεταβράκη. Στο χώρο της άμυνας του κέντρου, δηλαδή της άμυνας center back, ο Δημήτρης Τάουν με τον Στυλιανό Μαραγκό. Στο κέντρο ο Γιώργος Μπλέτσας, ο Αλέξανδρος Βεργόνης και ο Μαρσέλο Πέντα. Και στην επίθεση ο Δημήτρης ο Θανάσιος Κάνουλας, ο Άλμπερτ Σιμόνι με τον Δημήτρη Μελικιώτη. Μπροστινή παλιά είναι καλή το σουτ και η απόκρουση, αλλά υπάρχει offside στην προσπάθεια του Δημήτρη Μελικιώτη. Ήταν καλή η πάσα που έγινε από τον Άλμπερτ Σιμόνι. Σταμάτησε την μπάλα ο Ηλίας ο Μακριονίτης. Περνάει κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Κεφαλιά από τον Αντώνη τον Τσιάρα. Μπάλα στον Κανούλα. Κανούλας ξεφεύγει, κάνει και την σέντρα. Είναι corner. Θα κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου με τον Ράντι. Ράντι έχει χώρο, κινείται. Ράντι θα κάνει και ένα σούτ, η μπάλα θα φύγει out. Είναι corner τελικά. Έμπειρο μέσω της ομάδας της Βέρειας. Η μπάλα στο τείχος και βεβαίως στους παίκτες που είναι στο τείχος και corner. Πεταβράκης, η σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά και μπροστά στην εστία υπάρχει φάουλ. Δίνουν και τα χέρια οι δύο παίκτες. Δείτε και πάλι την κεφαλιά που έγινε από τον Βεργόνη, αλλά στη συνέχεια υπάρχει το φάουλ. Ράντι εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή η μπάλα, η κεφαλιά και μπλοκάρει από τον Φαζό. Ήταν η κεφαλιά, μπλόκαρε την μπάλα ο Βοσνιάδης. 51 λεπτά παιχνιδιού. Ράντι εκτελεί. Μπάλα δεν θα περάσει. Παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου προσπαθούν και πάλι και νέο φάουλ που θα κερδίσει ο Λιούμπομιρ Στεφάνοβιτς και έχουμε κάρτα. Για να δούμε τον διαιτητή. Αν είναι κάρτα, είναι η δεύτερη κάρτα και κόκκινη για τον Μαρσέλο Πέντα για αυτό το μαρκάρισμα. Και κίτρινη κάρτα και στον Γιώργο τον Αμπλέτσα για διαμαρτυρία προφανώς. Ολυμπιακό Βόλου. Γρεκός. Σέντρα από τον Γρεκό. Μπάλα το σούτ και η απόκρουση από τον Βοσνιάδη. Σκοπελίτης βρέθηκε σε θέση βολής εκεί από το λάθος των παικτών της Βέρειας. Πάντα ο Ράντι κρατάει, θα κάνει και το σούτ, την μπάλα στα χέρια του Βοσνιάδη. Έναν από τους πιο δραστήριους παίκτες και τον παίκτη που εκτελεί όλα τα στημένα για την γηπεδούχο ομάδα. Κλέβουν οι παίκτες της Βέρειας στην αντεπίθεση με τον Άλμπερτ Σιμόνι. Σιμόνι είναι μόνος με τέσσερις, θα κάνει τελικά το σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του
Μακριονίτη. Ρόκας για τον Κουτσιανικούλη. Κουτσιανικούλης έχει δύο παίκτες μπροστά του. Θα βγάλει την σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα. Το σούτ από τον Σκοπελίτη. Δεν θα προλάβει στην πορεία της μπάλας ο Μάρκος Οντούνης. Ειδικά στο χώρο του κέντρου να μπορέσουν να μαρκάρουν. Όμως ο Ολυμπιακός βόλουμε παίκτη παραπάνω με το Σκοπελίτη που θα κάνει και το σούτ. Η μπάλα είναι out. Δεν κάνει καλή πάσα ο Τσίτας για τον Ράντι. Γρήγορη αντεπίθεση για την ομάδα της Βέρειας τώρα με τον Πασά. Μπαίνει ο Πασάς, πλασάρι, διώχνει την τελευταία στιγμή πριν από τον δερματοφύλακα ο Φαζός. Και νωρίτερα βλέπετε την πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε από τον Γιάννη τον Πασά. Την τελευταία στιγμή κατάφερε ο Φαζός να τον κόψει και τώρα ο Κουτσιανικούλης. Θέλει να περάσει ο Κουτσιανικούλης, του κλέβει την μπάλα ο Λάμπρος ο Ταΐρης. Μπροστινή μπαλιά για τον Πασά, σουτάρει ο Πασάς, γκολ. Ανοίγει το σκόρ η Βέρεια στο 83ο λεπτό με τον Γιάννη τον Πασά να δέχεται την μπάλα, να προχωρά μερικά μέτρα, να πλασάρει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου, τον Ηλία τον Μακριανίτη, και να ανοίγει το σκορ στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Βόλου Βέρεια 0-1. Γρήγορη αντεπίθεση για την ομάδα της Βέρειας με τον Γιάννη τον Πασά, όπως είπαμε, να πετυχαίνει το γκολ δίνοντας προβάδισμα στην φιλοξενούμενη ομάδα που αγωνίζεται με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Πέντα. Επαναλαμβάνω και πάλι μία από τις τρεις αλλαγές του Σάκη Θεοδοσιάδη. Ομάδα Ρόκας. Ένα σούτ και η μπάλα είναι out. Η ομάδα της Βέρειας από τα δεξιά με τον Σκαθαρούδη. Η σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή και περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά για να δούμε αν ζει το φάουλ από τον Άλμπερτ Σιμόνι. Γρεκός το εκτελεί. Ντούνης. Αλλά για να κερδίσει ο Σκοπελίτης. Σέντρα από τον Σκοπελίτη. Ταΐρης. Έχει χώρο για να δώσει την μπάλα. Το σούτ και γκολ. Είναι το γκολ και πάλι από τον Γιάννη τον Πασά που χρήζεται σκόρερ για δεύτερη φορά στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιάννης ο Πασάς, πρωταγωνιστής από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, θα πετύχει δεύτερο γκολ για την ομάδα της Βέρειας σε αυτή τη γρήγορη αντεπίθεση, καθώς κινήθηκε από την δεξιά πλευρά, προχώρησε, πλάσαρε τον Ηλία τον Μακριονίτη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού Βόλου για δεύτερη φορά. Δείτε και πάλι με αυτό το δυνατό σουτ. Δεν μπορεί ο Μακριονίτης, παρότι πέφτει στην απορία της μπάλας, να την απομακρύνει. 0-2. Είμαστε πλέον στο 90 λεπτό. Πόζογλου. Το σουτ από τον Πόζογλου είναι καλό. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Και τώρα το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτή της αναμέτρησης, τον Φώτη Ντάουλα. 2-0 θα κερδίσει η Βέρεια τον Ολυμπιακό Βόλου.